Με μια χειραψία, την πρώτη έπειτα από 18 μήνες, ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποδέχεται τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην προεδρική κατοικία στο Σότσι. Η συνάντηση κράτησε 2 ώρες και 45 λεπτά. Πραγματοποιήθηκε πίσω από κλειστές πόρτες και οι δύο άντρες μίλησαν μπροστά στις κάμερες μόνο για μερικά λεπτά. Ήταν όμως αρκετά για τον Τούρκο πρόεδρο, που έχει το ένα μάτι στραμμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αναφερθεί στο καυτό ζήτημα των S-400. Θέμα που τα τελευταία 24 ώρα η Μόσχα αποφεύγει διακριτικά. Ben özellikle şuna inanıyorum, yani bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var. Και ρίχνοντας γέφυρες προς τη Ρωσία, αφού αναφέρθηκε στον πυρηνικό σταθμό Άκιουγιου και τα εγγένειά του εντός του 2022, ο Σουλτάνος άνοιξε το κεφάλαιο Συρία, που αποτελεί πεδίο ρωσοτουρκικής διένεξης. Οράνοντα μπαρισσο είναι Τουρκία-Ρουσία ηλισκηλερίνε βάλα. Μετρώντας τα λόγια του και χωρίς καμία αναφορά στους S-400, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέλεξε να εστιάσει σε περιφερειακά ζητήματα, στο εμπόριο και τον μεταξύ τους τουρισμό που ανθεί. Δεν παρέλειψε ωστόσο με μαεστρία να υποδείξει ότι το χάσμα ανάμεσά τους είναι μεγάλο. Και κάλεσε τον Ερντογάν την επόμενη φορά να εμβολιαστεί με το ρωσικό Sputnik V. Και αν ο Ερντογάν δηλώνει ότι θα παραλάβει νέα παρτίδα S-400, η Ουάσιγκτον σφίγγει τη Μέγκεν χαράσσοντας κόκκινες γραμμές. Το βήχαστο Σουλτάνο έκοψε ο υποψήφιος πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα. Any purchase of additional Russian weapons will result in additional CATSA sanctions. And these CATSA sanctions will not be lifted until they have disposed of the current system there. Φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα προαναγγέλουν συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν στη Ρώμη περί τα τέλη Οκτωβρίου στο περιθώριο της Συνόδου των G20. Κάτι που δεν επιβεβαιώνεται προς ώρας από τον Λευκό Οίκο.